Ένα νέο ιδιαίτερα μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων αλλά και νέων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκηρύχθηκε πριν από λίγες ημέρες με την επιδότηση να φτάνει στο 60% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και στο 50% για τις μεσαίες. Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις αρκετών κλάδων, ενώ η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες ξεκινά στις 25 Φεβρουαρίου. Προκηρύχθηκε στις 14 Ιανουαρίου το πρόγραμμα για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης επιχορήγησης επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός του για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι στα 22,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθούν όλες οι επιχειρήσεις υφιστάμενες αλλά και νέες που έχουν επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας στα πλαίσια των εκτριακών βελτιώσεων, του εξοπλισμού και άλλων δαπανών που είναι πρόσφοροι για τον εξυγχρονισμό αυτών των επιχειρήσεων. Θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις σε μια δεδομένη χρονική στιγμή όπου η κρίση μαστίζει τη χώρα. Κάθε φορέας ή κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα μέσω αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου να μπορέσει να εξυγχρονιστεί και να τοποθετηθεί πιο θετικά μέσα στον επιχειρηματικό ανταγωνισμό. Η ενίσχυση τοποθετείται στο 60% για τη δική μας περιφέρεια, στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και στο 50% στις μεσαίες επιχειρήσεις. Η περίοδος υποβολής είναι από τις 25 Φεβρουαρίου ως τις 25 Απριλίου, δηλαδή υπάρχει ένα εύλογο και ικανό χρονικό διάστημα ώστε κάθε επιχειρηματίας και κάθε επιχείρηση να μπορέσει να προετοιμαστεί, ούτως ώστε να υποβάλει έναν πλήρη φάκελο και οι διαδικασίες αξιολόγησης θα είναι σχετικά σύντομες, ούτως ώστε όλα τα επιχειρηματικά σχέδια να μπορούν να ικανοποιηθούν και να υλοποιηθούν τάχιστα. Έχουμε εμείς ως επιχείρηση έχουμε την υποδομή και την εμπειρία να υποστηρίξουμε όλες τις επιχειρηματικές προτάσεις όλων των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους και καλούμε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής εφόσον θεωρεί ότι θέλει να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα να έρθει σε επαφή μαζί μας, ούτως ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία στοιχειοθέτησης του φακέλου και υποβολής. Να σημειώσουμε πως η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά η φυσική υποβολή των φακέλων γίνεται στο επιμελητήριο και στην Πανελλήνια Τράπεζα, αν και σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία μια συμβουλευτική εταιρεία επιχειρήσεων, η οποία μπορεί πέρα από τις συμβουλές να ετοιμάσει τον πλήρη φάκελο για την υποβολή μιας αίτησης.